Την Πυριακή είναι 60 χρονών. Δεν παραπατάει τα τελευταία χρόνια. Παραπατάει εδώ και πολλά χρόνια. Απλώς έχει την τύχη τώρα να την έχει αναλάβει ο Χατζηδάκης. Τα παιδεία παίζει. Θα λειτουργεί κανονικά η εταιρεία μέχρι να βρεθεί η αυριανή λύση. Η αυριανή λύση. Ποια είναι η αυριανή λύση? Δεν την ξέρει κανείς. Θα τη μάθω και αυτή πού. Είναι μυστική. Και αφού δεν την ξέρετε τη λύση, πώς είστε σίγουροι ότι δεν θα κλάψουν οι εργαζόμενοι? Και πώς μια εταιρεία που γίνεται μικρότερη θα συνεχίσει να χωράει τους ίδιους? Εντάξει, να κάνουμε τις μαλάκες για να περάσουμε καλά Χριστούγεννα, αλλά καταλαβαίνουμε. Μια εταιρεία, κυρία μου, που ο κόσμος δεν την έχει απαξιώσει και συνεχίζει να ταξιδεύει παρά τις πολύ ωραίες αναμονές. Και αναρωτιέται κανείς πώς μια εταιρεία που είναι τόσο συνεπή στην ασφάλεια των επιβατών της, είναι τόσο ασυνεπή στην εξυπηρέτηση. Πώς γίνεται αυτό? Γιατί η ασυνέπεια δεν είναι στα χέρια των ανθρώπων της Ολυμπιακής, να το ξέρουν αυτό. Έχουν ευθύνη κατά καιρούς συνδικαλιστές. Έχουν. Οι οποίοι τα κάνουν τα τσιμιτσικότσιμι στις κυβερνήσεις, διότι βλέπεις τι κάνει και ο συνδικαλιστής. Βλέπεις τον Πολυζωγόπουλο, βλέπεις τον Πρωτόπαπα που θα καταλήξει. Τι βλέπεις την κατάληξη. Σε ποια θάλασσα καταλήγει τελικά ο ποταμός Σαγανάκη του Πολυζωγόπουλου? Εκεί που είναι η εξουσία. Έχουν ευθύνη και πολίτες της Ολυμπιακής που χώσαν όποιον βρήκαν μπροστά τους. Εύχομαι οι Ολυμπιακοί να μην κάνει ένα λάθος. Αυτό που περιμένουν η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση. Ένα σύμμαχο έχει η Ολυμπιακή, τον κόσμο. Που θες για συναισθηματικούς λόγους, θες για λόγους ιστορίας, δεν θέλει μέσα του να κλείσει η Ολυμπιακή. Αυτόν τον σύμμαχο δεν πρέπει να το χάσουν, ιδιαίτερος τώρα στις γιορτές. Δεν θέλει βέβαια και να πληρώνει σαΐ, αλλά αν κλείσει η Ολυμπιακή, να βγούνε και να πούνε ότι έκλεισε από την ανικανότητα των πολιτικών και όχι από τους πιλότους, όχι από την τεχνική βάση, όχι από τους αεροσυνοδούς, όχι από τους ανθρώπους που εργάζονται μέσα εκεί. Να το ομολογήσουν ότι είμαστε ανίκανοι και δεν δίνουμε ούτε αυτά που χρωστάμε. Και στους κύκλους που θα κρατήσουν. Αν και θα πρέπει να του αλλάξουν λίγο για να μην θυμίζουν, έχω μια πρόταση εγώ. Να μπουν στους κύκλους οι μούρες των τελευταίων υπουργών μεταφορών. Για να δούμε. Αυτή είναι η πρότασή μου. Αυτό. Ακριβώς. Αυτή να είναι. Θα ψάχνουμε τώρα, κυρία μου, να βρούμε πώς θα βαφτίσουμε την Ολυμπιακή. Καινούριο. Έχουμε αυτό τον Ταλκά. Να βαφτίσουμε, λέει, την Ολυμπιακή. Να την πούμε κάπως που να θυμίζει την παλιά. Πώς θα την πούμε, χαϊδευτικά όλοι. Τι να τη λέμε. Τι να την πούμε, Ολυμπία, επειδή μεγάλωσε. Να τη λέμε Θεία Ολυμπία, θα πετάξουμε. Ή να την ονομάσουμε Γεωργία Βασιλιάδου Airlines, όπως την καταντήσατε. Γιατί Γεωργία Βασιλιάδου, εγώ προτείνω να πάμε στο πρώτο όνομα του ιδρυτή, Αριστοτέλης.